Μα τι συμβαίνει κύριε Διευθυντά? Όχι εκεί. Τι όχι εκεί? Μας προβληματίζει η ασφάλεια που ζήτησε. Όλη τη νύχτα συνεδριάζουμε. Μια απλή ασφάλεια είναι. Ήτανε απλή. Μου τηλεφώνησε όμως προηγουμένως και μου ζήτησε να τροποποιήσουμε την αίτηση ασφαλίσεως και να καλύψουμε και την αγνότητα της κόρης του για ένα χρόνο. Ποια αγνότητα? Ποια αγνότητα? Την αγνότητα. Πρέπει δηλαδή να παραμείνει άσπιδη. Αγνή. Απαραβίαστη. Παρθένα. Εντελώς παρθένα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έτσι και υποκύψει, λένε η Ιωακήμ στον πειρασμό, πρέπει να πληρώσουμε στον πατέρα της 15 εκατομμύρια. Αυτό είναι που λένε κερατάς και ζημιωμένος. Το επαναλαμβάνω. Δεν είναι δυνατόν να καλύψουμε αυτό τον κίνδυνο. Μα γιατί κύριε μου, είναι μια πρωτότυπη ασφάλεια και πρέπει να την εξετάσουμε σε βάθος. Έχει και βάθος. Βεβαίως έχει. Τρίχες. Και τρίχες έχει. Ελάτε, ελάτε κύριε. Δεν είναι δυνατόν να ασφαλίσουμε την αγνότητα. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι το ασφάλιστο που θα εισπράξουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έπειτα κύριε, τι είναι η ασφάλεια? Τζόγος είναι. Υπερτερεί ο νόμος των πιθανοτήτων. Και σε τελευταία ανάλυση μπορεί να μην υποκύψει στον πειρασμό. Μπορεί να παραμείνει αγνή. Αγνή. Μπράβο. Η Λένα Ιωακήμ θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μόλις το ύψος θα σταθεί, φτάνει να μην οριζοντιωθεί. Εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, τα πρώτα ασπρόμαυρα τηλεοπτικά σίριαλ καθυλώνουν τους τηλεθεατές στους λιγοστούς ακόμα δέκτες της τηλεόρασης. Αυτή την εποχή ο Κώστας Πρετεντέρης γράφει το σενάριο μιας σειράς που έμελε να αγαπηθεί όσο λίγες από το ελληνικό κοινό, καθώς δεν ήταν παρά μία προέκταση του δικού μας μικρόκοσμου, δηλαδή της γειτονιάς μας. Ο πρωταγωνιστής Μάκης Δεμήρης καθιερώνεται τηλεοπτικά και γίνεται λαϊκό είδωλο πλάι στο υπόλοιπο cast της θρυλικής αυτής σειράς: Κώστας Καφάσης, Σάσα Καστούρα, Μέρη Χαλκιά, Γιώργος Ζαχαριάδης και πολλοί άλλοι ακόμα. Ο Δεμήρης είχε εμφανιστεί λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1965, σε δεύτερους ρόλους του εμπορικού μας σινεμά. Όταν η καριέρα του θα ολοκληρωνόταν, λίγα χρόνια αργότερα είχε πια στο ενεργητικό του περίπου 80 ταινίες μεταξύ 1965-1988, καμιά δεκαριά βίντεο κασέτες, 7 τηλεοπτικά σίριαλ αλλά και θεατρικές εμφανίσεις. Ο Δεμήρης άφησε τη δική του σφραγίδα σε δεύτερους ρόλους σε αυτές τις ταινίες. Ήταν μια από τις πιο ιδιαίτερες μορφές που πλαισίωναν τους πρωταγωνιστές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Ξεχνάτε κύριε συνάδελφε ότι είναι παντρεμένη. Το ξεχνάτε. Λεπτομέρεια ρε παιδάκι μου, είναι εδώ παιδάκι. Μα δεν φρέ, δεν θέλω. Πας από εκείνη μαρκονόμορφα παιδάκι μου. Δεν θέλω. Θέλεις. Δεν κάνει. Θέλε παιδάκι. Μα δεν θέλω σου λέω. Θέλε, μα δεν με καταλαβαίνεις που σου λέω ότι δεν θέλω. Το έπαθλο τι. Πού το βάζεις το έπαθλο. Θέλε. Έλε παιδάκι μου είναι για το... Αλλά και ο άντρας μου. Δεν στον άντρα σου. Είναι για το καλό του έθνους. Γιατί? Για την αύξηση του πληθυσμού. Άμα είναι έτσι, ας κάνω μια θυσία. Έλα. Όχι, η δυσάρα είναι. Γιατί? Έλα. Δεν θέλω σου λέω. Γιατί? Μου είσαι παντρεμένη. Λεπτομέρεια. Για το καλό του έθνους, έλα. Ο Μάκης Δεμήρης γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα και το πραγματικό του όνομα ήταν Πρόδρομος Κουλούμπας. Προφανώς ερωτευμένος με την υποκριτική από μικρός, όταν τελείωσε το σχολείο, φίτησε στην δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη και αργότερα στο Οδείο Αθηνών, από όπου αποφύτησε το 1963. Ο Δεμήρης ανέβηκε νωρίς στο σανίδι το 1964, ενώ εξίσου γρήγορα τον ανακάλυψε και το ελληνικό σινεμά. Το ντεμπούτο του θα γίνει το 1965 με τον σύντομο ρόλο του στο «Υπάρχει και φιλότιμο» και το επόμενο έτος θα παίξει τον ξενοδοχό υπάλληλο στον «Άνθρωπο για όλες τις δουλειές». Μέχρι το 1972 που θα ξεκινήσει δυναμικά η τηλεοπτική του καριέρα και θα γίνει με μιας αστέρι, είχε ήδη έναν πολύ μεγάλο αριθμό ταινιών στο βιογραφικό του. Είχε πάρει μέρος σε καμιά πενταριά ταινίες.
Πλαισίωσε ιδανικά πολλούς πρωταγωνιστές από τη Βουγιουκλάκη και τη Βλαχοπούλου μέχρι τον Βέγκο, τον Κωνσταντάρα, τον Ρίζο και τα άλλα ιερά τέρατα του ελληνικού κινηματογράφου. Με χαρακτηριστικά προσώπου που δεν λησμονούνται, ο Μάκης Δεμήρης είχε έρθει για να μείνει, αποτελώντας μια από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις δεύτερου ρόλου. Και τότε, το 1972, θα έρθουν οι μεγάλες δόξες. Η ΕΝΕΔ προβάλλει στις 24 Φεβρουαρίου 1972 το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Η γειτονιά μας», η οποία θα περιλάβει 6 κύκλους, θα ολοκληρωθεί σε 550 ημίωρα επεισόδια και θα κάνει τον Δεμήρη και όλο το cast λαϊκούς ήρωες. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν στις 20 Οκτωβρίου 1977. Οι ηθοποιοί ταυτίστηκαν με τους ρόλους στην συνείδηση του κοινού, κάτι που σφράγισε την καριέρα του Δεμήρη στο ρόλο του σερβιτόρου, μιας και στη σειρά έπαιζε τον Μάκη τον καφετζή. Όταν τελέστηκε μάλιστα ο τηλεοπτικός του γάμος με την αραβωνιαστικιά του στο γυαλί Σάσα Καστούρα, ο κόσμος έδινε συγχαρητήρια στους δύο πρωταγωνιστές, νομίζοντας πως είχαν παντρευτεί πραγματικά. Οι καθημερινές υποχρεώσεις στο θέατρο και τη γειτονιά μας κρατούσαν πια τις εμφανίσεις τους στο σινεμά σε χαμηλά νούμερα, παίρνοντας πάντως μέρος σε μερικές ακόμα ταινίες μέχρι το 1980. Στην τηλεόραση συνεχίζει την καριέρα του με τις σειρές «Ιστορίες χωρίς δάκρυα» το 1977, «Το ημερολόγιο ενός θυρωρού» το 1979, «Τα παλιόπαιδα τα τίθασα» 1980 και «Κλέφτες και αστυνόμοι σε δράση» το 1985. Το μεγαλύτερο ηλικιακά κοινό θα ξαναβρει τον Δεμήρη και οι νεότεροι θα τον πρωτογνωρίσουν ως καθηγητή θρησκευτικών στην ταινία «Ρόδα τσάντα και κοπάνα» το 1982, αλλά και την επόμενη χρονιά στο «Ρόδα τσάντα και κοπάνα» νούμερο 2. Η ατάκα του σε αυτές τις ταινίες «Καθήκια του κερατά», που φώναζε ο αχτύπητος καθηγητής θρησκευτικών, είχε ξεχωρίσει. Στη συνέχεια συμμετέχει και εκείνος, όπως και τόσοι άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, σε βιντεοκασέτες για επιβίωση, αφού ο ελληνικός κινηματογράφος είχε πλέον φτάσει στη δύση του. Οι τελευταίες του ταινίες θα είναι βιντεοκασέτες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980, «Ένας μπόμπος στα θρανία» και «Κουμπάρε μου ξεφτύλα» το 1988, καθώς ήδη τότε η υγεία του είχε κλονιστεί, χτυπημένος από καρκίνο του φάριγγα. Παρά τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του, τα πράγματα έδειχναν να εξελίσσονται καλά για τον αγαπημένο ηθοποιό στη δεκαετία του 1990. Ένας από τους συναδέλφους που του στάθηκε ήταν ο Στάθης Ψάλτης, ο οποίος του έδωσε χρήματα για να ταξιδέψει στη Ρωσία σε εξειδικευμένους γιατρούς, οι οποίοι του έδωσαν 15 χρόνια ζωής. Επέστρεψε στο θέατρο και τους καθημερινούς ρυθμούς της ζωής του, παλεύοντας καιρό με την νόσο. Το φθινόπωρο του 1999 είχε επιστρέψει στην Αθήνα από μια θεατρική περιοδία. Τότε τον βρήκε ο θάνατος. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στα Πατήσια στις 14 Οκτωβρίου 1999 από ανακοπή καρδιάς. Ήταν 60 ετών. Ο Μάκης Δεμήρης μπορεί να μην έπαιξε ποτέ του πρώτο ρόλο στις ταινίες. Όμως δεν έχει σημασία, το όνομά του έχει χαρακτεί στο οικοδόμημα που λέγεται ελληνικός κινηματογράφος.